πρέπει να κάνουμε ένα τεστ να δούμε τι φαίνεται. Λοιπόν, σήμερα είναι 19 Νοεμβρίου, έκλειψη Σελήνης, δεν γιορτάζει κανένα γνωστό όνομα, προφήτου Αυδίου, μαρτύρων Αγαπίου και Άζη. Αυτά. Επέτει και λοιπές εορτές. Ημέρα της γυναικείας επιχειρηματικότητας, Παγκόσμια ημέρα τουαλέτας και Παγκόσμια ημέρα ανδρών. Για να βάλουμε λίγη μουσική και επανερχόμαστε.
επανερχόμαστε μετά από αυτό το διάλειμμα που είχαμε κάποια θεματάκια. Και τι έχουμε να πούμε σήμερα? Κάποια πράγματα για ομορφιά και για μόδα. Δεν ξέρω, ίσως να τα αφήσουμε για το τέλος. Ξεχώρισα εδώ τη συνέντευξη της Αντέλ τις προηγούμενες μέρες και έτσι τα μηνύματα που ήθελε να μας μεταφέρει λέγοντας την αλήθεια της. Τι είπε? Είπε για την εμφάνιση, είπε για τον αποτυχημένο γάμο, είπε για τη σχέση με τον πατέρα της. Και όλα αυτά μέσα από ένα CD καινούριο και μέσα από τα τραγούδια που ίδια έγραψε. Ήταν, λέει, βαθιά απογοητευμένη από τον εαυτό της, γιατί προερχόταν από μια οικογένεια η οποία, από την οποία δεν έλαβε αυτά που ήθελε. Δηλαδή με τον πατέρα της δεν είχε καλή σχέση, ήταν απόν, οπότε είχε υποσχεθεί στον εαυτό της όταν θα έφτανε η στιγμή να έχει μια δική της οικογένεια να μην καταρρεύσει αυτό το πρότυπο. Μέσα σε αυτό όμως πιέστηκε πάρα πολύ και όταν κάποια στιγμή πριν κάποια χρόνια τη ρώτησε ένας δημοσιογράφος ποια είναι αυτά που δεν ξέρουμε για σένα, θα μας πεις ποτέ κάτι που δεν ξέρουμε? Προς έκπληξη των φίλων που ήταν εκεί, είχε πει ότι είμαι δυστυχισμένη. Και έτσι ξεκίνησε το ταξίδι για το διαζύγιο με τον εαυτό της, έτσι όπως το είπε η ίδια. Και έφτασε δημιουργώντας αυτό το άλμπουμ που ήταν κάποια λόγια που ήθελε να πει και στο γιο της, αλλά δεν μπορούσε να του τα πει ευθέως και του τα είπε μέσα από τα τραγούδια αυτά. Η απουσία του μπαμπά ήταν καθοριστική σημασίας, αφού δεν προσδοκούσε από τον οποιονδήποτε να έχει παρουσία. Και ήταν και ένας ο λόγος που δεν μπορούσε να βιώσει την αγάπη μπαίνοντας σε μια σχέση. Βέβαια, καταλήγει λέγοντας ότι με τον πρώην σύζυγό της έχει απόλυτα ισορροπημένη σχέση και του οφείλει και όλα στην σταθερότητα, γιατί όταν ήρθε πολύ απότομα η φήμη, την κράτησε στη γη. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέει για την εξωτερική εμφάνιση. Πόσο πολύ την καθόριζε το γεγονός ότι είχε παραπάνω κιλά. Καθόριζε την καριέρα της. Βέβαια, η ίδια λέει πως δεν έκρινε ποτέ κανέναν και δεν είναι η δουλειά μου, είπε, να αξιολογώ τους άλλους για την εμφάνισή τους. Γιατί είχα πιο σημαντικά πράγματα. Είχε κρίσεις άγχους που την έκαναν να μην μπορεί να κοντρολάρει το σώμα της. Και κάποια στιγμή έπρεπε να πάρει μια απόφαση. Παράλληλα με όλα αυτά είχε να μεγαλώσει ένα παιδί, είχε να είναι σωστή στη επαγγελματία, στην καριέρα της, είχε ένα διαζύγιο πρωτοπυλών. Και η αλήθεια που μοιράζεται στη συνέντευξη είναι η εξής, ότι έπρεπε να αποφασίσω ποιο δρόμο θα έπαιρνα. Ή θα εξαφανιζόμουν και δεν θα έκανα ούτε τη δουλειά που αγαπώ, ούτε θα ήμουν καλή μητέρα, ούτε καλή φίλη, είτε θα έπαιρνα μια απόφαση. Και η κομβική στιγμή λοιπόν ήταν όταν άρχισε να κάνει προπόνηση. Σταμάτησαν τότε, κάθε φορά με την παρουσία του προπονητή λοιπόν, σταματούσαν οι κρίσεις άγχους. Δεν το σκεφτόταν καν και έβλεπε ότι σιγά σιγά ένιωθε μία ασφάλεια και ένιωθε να γίνεται όλο και καλύτερη η ζωή της μέρα με τη μέρα. Και είχε αυτό ως αποτέλεσμα να χάσει 45 κιλά. Δηλαδή η εικόνα της η σημερινή ξεκίνησε από όλη αυτή τη δυσκολία που περιγράφει.
Βέβαια, κάποια στιγμή ο θεραπευτής της είπε ότι θα πρέπει να κάτσει με την 7χρονη Αντέλ. Και όταν κάθισε λοιπόν με την 7χρονη Αντέλ, είδε ότι ήταν ένα παιδάκι λυπημένο, στεναχωρημένο, αλλά ένα παιδάκι το οποίο είχε θέληση. Κάτι που φάνηκε και στην τωρινή της εμφάνιση αυτό και στην τωρινή της εξέλιξη. Ότι με τη θέληση τα καταφέρνεις όλα και προσπαθείς και τις πληγές σου να ιατρέψεις. Έτσι λοιπόν αυτά που πέρασε τα έβαλε στα τραγούδια της, στους στίχους της. Και επίσης άλλο ένα κομμάτι που έχει ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι δεν μπορείς να καθορίζεις τη ζωή σου από τα στερεότυπα, από την εικόνα που μας έχει δοθεί ως σωστή. Για να δούμε εδώ, έχω σημειώσει και κάτι συγκεκριμένο. Εδώ λέει, είχα αιμονή με την κλασική δεμένη οικογένεια. Όλη μου τη ζωή είχα αιμονή με αυτή την εικόνα. Μάλλον επειδή δεν προέρχομαι από μία τέτοια. Και βέβαια περιγράφει ότι σε ταινίες, βιβλία και τα λοιπά, μεγαλώνεις βλέποντας αυτό το πρότυπο. Και μετά έρχεται η απογοήτευση και θα πρέπει να την αντιμετωπίσεις χωρίς να σε κάνει αυτό δυστυχισμένο άνθρωπο. Το είπαμε αυτό για το πόσο δυστυχισμένη ήταν και μάλιστα λέει, εδώ είπε μια φράση, ότι δεν ζούσα, απλώς περιφερόμουν. Και βλέπεις τελικά ότι η εικόνα που έχουμε δεν είναι και η αλήθεια. Και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτά που ακούμε, διαβάζουμε και από αυτά που επηρεαζόμαστε. Η άσκηση με βοήθησε και έφερε ισορροπία στο μυαλό μου. Δεν μου κάνει εντύπωση που σχολιάστηκαν τα κιλά μου, γιατί το σώμα μου είχε σχολιαστεί σε όλη μου την καριέρα. Αν είμαι παχιά ή αν είμαι αδύνατη. Δεν είναι η δουλειά μου να πω στον κόσμο πώς να αισθάνεται με το σώμα του. Λυπάμαι που το ότι έχασα κιλά έκανε κάποιους ανθρώπους να αισθάνονται άσχημα. Προσπαθώ να ξεκαθαρίσω τη δική μου ζωή. Δεν μπορώ να προσθέσω κι άλλες ανησυχίες. Λίγη μουσική και επανερχόμαστε. We'll be right back.
Και έτσι λοιπόν, ακούγοντας αυτή την ιστορία και την αλήθεια της Αντέλ, βλέπεις ότι η έμπνευση είναι παντού γύρω μας και ότι μπορούμε να αντλήσουμε δύναμη από τους πάντες γύρω μας. Έχω φέρει εδώ να διαβάσω ένα απόσπασμα. Που λέει, τι είναι ευτυχία. Πολλά πράγματα θα μπορούσαν να υποθούν για το τι είναι ευτυχία. Αλλά δεν ξέρω αν ακούγομαι. Σαν να ακούω πολύ καλά. Ακούγομαι. Το ένα ερώτημα είναι αυτό και το άλλο είναι ότι μάλλον δεν είναι ερώτημα. Είναι κατάληξη ότι η δυστυχία είναι η νέα αρρώστια της εποχής. Είναι και μάλιστα κολλητική. Δεν μας αρέσει η ζωή μας, δεν μας αρέσουν οι φίλοι μας, το σπίτι μας, η εργασία μας, το χόμπι μας, ο εαυτός μας. Και μετά αναρωτιόμαστε πώς καταλήξαμε εκεί. Όμως, εδώ λένε οι ειδικοί ότι η ευτυχία είναι τέχνη. Επιλέγουμε να είμαστε ευτυχισμένοι και ανεχόμαστε να παραμένουμε δυστυχισμένοι. Και τελικά, η ευτυχισμένοι ανώνυμοι είναι ένα secret society ανθρώπων που έχουν συνειδητοποιήσει τα σημαντικά, ποια είναι τα σημαντικά και ποια είναι τα ασήμαντα θέματα της ζωής και διοχετεύουν την ενέργειά τους στην προσπάθεια να επιτύχουν δημιουργικούς στόχους, να φέρουν την αλλαγή στη ζωή και τη δική τους και των γύρω. Να δημιουργήσουν ουσιαστικούς δεσμούς με τους συνανθρώπους, να βιώσουν συναισθήματα της ευτυχίας ολοκληρωτικά. Έτσι λοιπόν, μπορούμε να εμπνεόμαστε για να καθοδηγούμαστε σε αυτή την κατεύθυνση. Και στον καθένα λείπουν διάφορα κομμάτια για να τον κάνουν ευτυχισμένο. Οπότε είμαστε πάντοτε σε μια πορεία σε αυτή την αναζήτηση. Προσεγγίζοντας χιουμοριστικά το θέμα, η αντίδραση στην ερώτηση «Θέλεις να σε κάνω ευτυχισμένο» είναι «Θα πονέσω». Δυστυχώς, μάλλον θα πονέσουμε. Γιατί, όπως έλεγε και ο ποιητής, όλοι θέλουν να πάνε στον παράδεισο, αλλά κανείς δεν είναι διατεθειμένος να πεθάνει. Έτσι, δυστυχώς, μάλλον ο θάνατος είναι απαραίτητος για να ζήσει κανείς στον παράδεισο. Αυτό είδαμε και από την ιστορία της Αντέλ,
Και καταλήγουμε στο ότι πρέπει να εμπνεόμαστε για να προχωράμε και να πηγαίνουμε όλο και πιο κοντά στην προσωπική ευτυχία. Να πούμε για την σημερινή ημέρα ότι αφού είπαμε για την έκλειψη της Σελήνης, δυστυχώς δεν είναι ορατή από την Ελλάδα ούτε την Κύπρο, να συζητήσουμε το θέμα της ομορφιάς. Άλλο και αυτό το θέμα που λέμε ότι η ομορφιά βρίσκεται παντού. Μέσα μας, έξω μας, γύρω μας κτλ. Όμως είναι η ομορφιά αντικειμενική. Εδώ λένε οι ειδικοί ότι υπάρχει και η υποκειμενική, αλλά και η αντικειμενική. Στην υποκειμενική, λοιπόν, μάλλον κάπου κρύβεται στη μέση η αλήθεια. Η υποκειμενική έχει να κάνει με το γούστο, έχει να κάνει με τις προτιμήσεις. Αυτό είναι εντελώς υποκειμενικό, βέβαια, και το γούστο θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι είναι επηρεασμένο από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τη μόδα κτλ. Αυτό έως ένα βαθμό ισχύει, ωστόσο οι προσωπικές προτιμήσεις, ας πούμε, κάθε γυναίκας έχουν υποκειμενικό κριτήριο. Άλλο ένα υποκειμενικό στοιχείο στην ομορφιά είναι οι αποχρώσεις. Το χρώμα της επιδερμίδας, το χρώμα των μαλλιών, των ματιών κτλ. Άλλοι προτιμούν ξανθιές, άλλοι καστανές. Πάλι μιλάμε για τελείως υποκειμενικά κριτήρια. Ένδυση, υπόδυση. Εντάξει, τώρα και αυτό οι επιλογές εδώ ποικίλουν ανάλογα τα γούστα του καθενός. Χτένισμα. Σε άλλες αρέσουν μακριά ίσια, σε άλλες κοντά κτλ. Τώρα όσον αφορά την αντικειμενική ομορφιά, μπορούμε να πούμε ότι εκεί κατατάσσεται το βάρος. Λένε ότι άλλοι προτιμούν αυτές που έχουν πια σήματα, άλλοι όχι κτλ. Για κάθε γυναίκα νομίζω ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο βάρος που θεωρείται ιδανικό, που και αυτό εγώ δεν θα συμφωνήσω στην αντικειμενικότητα αυτού του κριτηρίου, βέβαια, έτσι να μην φτάνουμε σε ακρότητες. Το ύψος είναι και αυτό που το κατατάσσουν στην αντικειμενική ομορφιά. Αυτές που δεν έχουν ύψος θέλουν ύψος, αυτές που είναι πολύ ψηλές νιώθουν άβολα με αυτό, προτιμήσεις υπάρχουν και εκεί. Παρ' όλα αυτά, λέγεται ότι το ύψος είναι ένας αντικειμενικός παράγοντας ομορφιάς. Το υγιές δέρμα, σε αυτό πραγματικά θα συμφωνήσω. Έτσι τα... όπως και να το κάνεις, τα σημάδια επηρεάζουν αρνητικά την ομορφιά, αλλά και αυτά ίσως πολλές φορές είναι στο χέρι μας να αποτελούν ένα δικό μας χαρακτηριστικό και να είναι ένα κομμάτι του στυλ μας. Τώρα οι γιορτές πλησιάζουν, είμαστε πρώτων πυλών, όμως επιθυμούμε να παραμείνουμε fit και εδώ έχουμε κάποιο πλάνο για detox πριν τις γιορτές. Είναι βαρετές οι συνταγές και οι οδηγίες που ξέρω ότι περισσότεροι από εμάς κανένας δεν το... Είναι ωραία να τα διαβάζουμε στα περιοδικά, αλλά έτσι όπως το διαβάζεις έτσι και το ξεχνάς, ποτέ δεν το εφαρμόζεις. Οπότε ακόμη και η αναφορά δεν μας βοηθάει. Όμως εδώ υπάρχει ένα συγκεντρωτικό, έτσι μια συγκεντρωτική, ένα συγκεντρωτικό άρθρο με tips, το οποίο είναι περιεκτικό.
μας λέει για τις τοξίνες που μαζεύονται και μας δίνουν διαιτολόγοι εδώ κάποιες συμβουλές για ισορροπημένη διατροφή, που αυτή ούτως ή άλλως πρέπει να την έχουμε πάντοτε. Δεν είναι, το λέμε επειδή πλησιάζουν οι γιορτές και θα έχουμε μεγάλες αποκλίσεις. Ο στόχος είναι να αλλάζουμε τη διατροφή μας για να την αλλάξουμε ουσιαστικά και με συνέπεια στη ζωή μας. Σημαντικό tip πριν τις ημέρες των Χριστουγέννων είναι να ενισχύσουμε τον οργανισμό μας με φρούτα και λαχανικά. Αυτό θα βοηθήσει στην αποτοξίνωση. Αυτό είναι εύκολο. Εν ώψη εορταστικού ίσως hangover, να αντικαταστήσουμε το πρωινό γεύμα με ένα φυσικό χυμό ή smoothies, και αυτό εύκολο. Να αυξήσουμε την ποσότητα του νερού που καταναλώνουμε καθημερινά. Μας παροτρύνουν να προτιμήσουμε τα πρώτα 2 ποτήρια νερό της ημέρας να είναι πριν από το πρωινό μας γεύμα. Να αποκλείσουμε τη ζάχαρη από το μενού, αφού θα έρθουν πολλές τέτοιες απολαύσεις γλυκές. Και 2 από τα 5 γεύματα της ημέρας να είναι ομά φρούτα και λαχανικά που να συνοδεύονται, που να συνοδεύουν τα κυρίως πάντα πιάτα. Το να προτιμήσουμε το βραδινό να είναι ελαφρύ και να μην ξεχνάμε τα ενδιάμεσα γεύματα, ξηρούς καρπούς, φρούτα κτλ. Και επίσης να μην ξεχάσουμε και την άσκηση, τόσο την αερόβια όσο και με τα βάρη. Και ερχόμαστε στο μπρίνερ. Ούτε κι εγώ ήξερα τι είναι αυτό. Είναι, λέει, νέα τάση στο φαγητό που σίγουρα θα ακολουθήσουμε. Άλλο ένα γεύμα που μπορεί να μπει αργότερα μέσα στην ημέρα μας. Αφού το brunch είναι συγκεκριμένες ώρες την ημέρα και δεν μπορούμε να το απολαύσουμε αργότερα, έτσι δημιουργήθηκε η ιδέα του Brinner, που προέρχεται από τις λέξεις breakfast και dinner και προωθεί οποιοδήποτε πιάτο που θα έτρωγε κανείς το πρωί για τις απογευματινές προς βραδινές ώρες. Ένα Brinner, λοιπόν, θα είναι μια χαρά. Και αφήσαμε λίγο το κομμάτι της μόδας έτσι για το τέλος και βρήκα κάτι ενδιαφέρον, αρκετά εξεζητημένο θα έλεγα. Κάποιους λόγους για τους οποίους πρέπει να ψωνίζουμε από vintage μαγαζιά. Υπάρχουν κάποιοι λόγοι που μπορούμε να υιοθετήσουμε αυτή την συνήθεια και ένας από αυτούς είναι να βάλουμε ένα λιθαράκι για να διασώσουμε τον πλανήτη μας. Ο πρώτος λόγος είναι το μοναδικό στυλ. Κανένας δεν θα είναι ντυμένος σαν και εσάς. Πέραν το ότι μπορούμε να υιοθετήσουμε στυλ συγκεκριμένης εποχής, δεκαετίας του 50, έχει επανέλθει πάρα πολύ αυτό σαν τάση. Και φυσικά επενδύουμε στη διάρκεια και στην ποιότητα. Στις μεγάλες αλυσίδες είναι πλέον δύσκολο να βρεις ένα καθαρό ύφασμα από σατέν, βελούδο κτλ. Ενώ ένα vintage κομμάτι έχει αυτό το ατού. Χαμηλότερο κόστος, οπωσδήποτε. Κοστίζει πολύ λιγότερο αναλογικά. Αν αγοράσεις σήμερα ένα δερμάτινο σακάκι και ίσως ποιοτικά να είναι και πολύ καλύτερο. Ο αντίλογος σε αυτό είναι ότι κάποιος θα σου πει ότι μ' αρέσει να ακολουθώ τη μόδα. Μα είναι ένα trend της μόδας αυτό. Βλέπουμε ότι και η βιομηχανία της μόδας εμπνέεται από τάσεις που ανήκουν σε παλαιότερες εποχές. Υπήρξε μία τρέλα που επικράτησε με τα κιμονό πριν από κάποιες σεζόν, λεοπάρ, φλωράλ κτλ.
Το κάνουν και οι stars αυτό, ας μην λέμε ονόματα. Και επίσης αυτά τα κομμάτια έχουν την ιστορία τους. Δεν ξέρω, εμένα θα μου φαίνεται περίεργο να φοράω ρούχο κάποιου άλλου. Αλλά ίσως να είναι και όμορφα περίεργα. Πολλές φορές όταν ψωνίζεις τέτοια κομμάτια υπάρχει και ιστορία από πίσω. Ο πολιτής μπορεί να σου την διηγηθεί. Όπως υπάρχει ένα vintage store στο Los Angeles που πριν, μάλλον αφού αγοράσει ένα κομμάτι, σου περιγράφουν ακριβώς την ιστορία που κρύβεται πίσω από αυτό το κομμάτι. Λέει λοιπόν κάποιος ότι πήγε να αγοράσει ένα φόρεμα του 50 και αυτή η συλλογή λοιπόν άνοικε σε μια γυραιά κυρία με τεράστια συλλογή που δεν είχε παιδιά και αποφάσισε να τα πουλήσει όλα και να δώσει τα κέρδη σε φιλανθρωπικές οργανώσεις που του πεθάνει. Δείχνουν μάλιστα φωτογραφίες της με τη συλλογή, να φοράει το συγκεκριμένο ρούχο. Και είναι μαγικό γιατί βλέπεις ότι πόσες ζωές μπορεί να ζήσει ένα αντικείμενο από την έτσι, αρχή της δημιουργίας του. Έχουμε ένα άλλο μικρό θεματάκι, όταν επιστρέψουμε και κλείνουμε.
επιστρέφουμε λέγοντας ως κατάληξη για το πρώτο θέμα που συζητήσαμε, ότι τελικά η ουσία είναι να το παλεύεις, να μην το βάζεις κάτω, και η ευτυχία είναι τελικά επιλογή. Μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ένα μότο εδώ που λέει «Μην προσπαθείς να σκεφτείς έξω από το κουτί». Αυτό είναι αδύνατον. Απλά συνειδητοποίησε την αλήθεια ότι δεν υπάρχει κουτί. Ωραίο ήταν αυτό και τέριαζε με αυτό που καταπιαστήκαμε στην αρχή. Να πούμε φιλιά στην Μάγδα, τη Βιολέτα, τη Σταυρούλα, τη Νικολέτα, τη Σοφία, όλα τα παιδιά που μας παρακολουθούν, τους φίλους μου και συναδέλφους, και αυτούς που έχουν έρθει σήμερα εδώ και αυτούς που θα συναντήσω τώρα που θα βγούμε έξω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον ενθουσιασμό σας, τις ιδέες σας. Ήβα, σε ευχαριστώ για την ιδέα του θέματος, που είσαι και μακριά, αλλά σε λίγο θα μας έρθεις εκεί από το κρύο Λουξεμβούργο. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη Παρασκευή, 9 με 10. Ευχαριστώ πολύ. Φιλάκια.